Σε ποσοστό 75% αναμένεται να φτάσει η παραλαβή των δηλώσεων ιδιοκτησίας και ιδιωτών και φορέων του Δημοσίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, με την προθεσμία να έχει ολοκληρωθεί από τις 31 Οκτωβρίου. Ένα σημαντικό ωστόσο αριθμός πολιτών και φορέων έχουν κάνει χρήση του εμπρόθεσμου αριθμού πρωτοκόλλου και αναμένεται το επόμενο διάστημα να υποβάλει τις δηλώσεις ιδιοκτησίας. Έτσι, όπως ανέφερε μιλώντας στο Ιωάννινα TV ο υπεύθυνος της αναδόχου εταιρείας για το κτηματολόγιο στα Γιάννενα, έχουν ήδη παραληφθεί δηλώσεις ιδιοκτησίας σε ποσοστό 48% επί του συνόλου των ιδιοκτησιών, ενώ ένα ποσοστό 27% που έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου πρόκειται να καταθέσει τις δηλώσεις στο επόμενο διάστημα. Σχολιάζοντας τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη, ο κ. Τσαβδάρογλου τόνισε πως με την επιβολή προστήμων σε όσους δεν έχουν καταθέσει τις δηλώσεις ιδιοκτησίας, η πολιτεία θα αποδείξει ότι εκτιμά τη συμπεριφορά και ανταπόκριση των πολιτών που παρά τις δυσκολίες προσπαθούν να είναι συνεπείς. Σήμερα έχουν παραληφθεί επισήμως από τους πολίτες της περιοχής μελέτης το 48% των δηλώσεων. Έχει παραληφθεί. Και βεβαίως έχουν πάρει πρωτόκολλο εμπρόθεσμη σέλευση 27% τους πολίτες της περιοχής και τους δημόσιους φορείς, δηλαδή διεύθυνση πηδασών, κτηματική υπηρεσία της ευρύτερης περιοχής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Αν λοιπόν αυτά τα δύο τα αφρίσουμε, φτάνουμε σε ένα 75% της περιοχής μελέτης που πιστεύουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι το τέλος του έτους. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι θα υπολείπεται ένα 25% που θα είναι είτε πολίτες που ζουν εκτός περιοχής, είτε εξωτερικό, είτε πολίτες που δεν έχουν να φτιάξουν τα δικαιολογητικά. Το 25% θα το συλλέξουμε οπωσδήποτε το εξάμεινο του 2020. Ακριβώς με βάση την που έδωσε ο Υφυπουργός ο κ. Οικονόμου προχθές στη Βουλή σε μια ερώτηση ενός βουλευτή, εκμένεται ότι από αρχή σε αυτές τις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, όπως παράδειγμα Ιωαννίνων, θα ενεργοποιηθούν. Αυτό σημαίνει καταρχήν δικαίωση πολιτών και βεβαίως θα έχουν και οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει, θα υποβάλουν εκπρόθεσμη δήλωση, να έχουν και το πρόστιμο και όσο πιο γρήγορα την υποβάλλουν, τόσο μικρότερο θα είναι το πρόστιμο.